εξακολουθείτε να έχετε επαφές με στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού έτσι ώστε να τους αξιοποιήσετε στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης εάν ο λαός σας εκλέξει? Κύριε Παρούδη, καλησπέρα σας πρώτα και πάνω απ' όλα. Ήμουν πολύ συγκεκριμένο στη συνέντευξη. Πολύ συγκεκριμένα είπα ότι μιλώ, ναι, με στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού που στηρίζουν την υποψηφιότητά μου. Μιλώ με στελέχη που δεν στηρίζουν την υποψηφιότητά μου, αλλά βλέπουν την ανάγκη μέσα στο πλαίσιο του σχηματισμού μιας κυβέρνησης ευρείας αποδοχής να συμμετάσχει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και δεν είναι κακό να συζητώ, όπως συζητώ και με προσωπικότητες από την αριστερά, όπως συζητώ με προσωπικότητες από όλο το κομματικό φάσμα της πατρίδας μας. Γιατί θεωρώ ότι ένα από τα βασικά διακυβεύματα αυτών των εκλογών είναι πως μέσα από μια συλλογική προσπάθεια μπορούμε σαφώς καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας, προκλήσεις οι οποίες δεν έχουν ιδεολογικό, δεν έχουν κομματικό χαρακτήρα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Παρούτη. Σήμερα που θέλω μιλάμε, να κάνω και μια 20 στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχω εδώ τον κατάλογο, μπορώ να σας το δώσω, υπάρχουν κυβερνήσεις συνασπισμού. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία και θεωρώ ότι σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Μια διευκρινιστική μου επιτρέπετε. Έτσι κι αλλιώς απομένουν 18 δευτερόλεπτα για απάντηση. Είναι γρήγορος ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μεταξύ των στελεχών που προσυπέγραψαν την δήλωση, εξακολουθείτε να μιλάτε με κάποιους? Όχι, δεν έχω αναφερθεί σε υπουργούς. Δεν είναι οι αναφερόμενοι, κύριε Χριστοδουλίδη. Του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Παρούτη, δεν είναι αυτοί που υπέγραψαν τη σχετική δήλωση που είδε το φως της δημοσιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με ερώτημα.